Καταρχάς να ευχαριστήσω την Νάντια και τον Στρατή Λαρέλη για την τιμή που μου κάνανε να παρουσιάσω την εκδήλωση Τέχνης των Πανελλήνιων σε αυτό το εμβληματικό κτίριο που 2,5 χρόνια μετά ανοίγει σήμερα ξανά τις πύλες του χάρη την πρωτοβουλία της Νάντια Λαρέλη με την Γαλερία Περιτεχνών Καρτέρη και με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς. Σας καλωσορίζω λοιπόν σήμερα στην έκθεση όπου γύρω μας υπάρχουν δημιουργίες 22 καταξιωμένων καλλιτεχνών στον ανακαινισμένο χώρο του Πανελλήνιου. Καλωσορίζω τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Παπαθανασίου, καταρχάς. Μας κάνει την τιμή να βρίσκεται σήμερα, ο Παπαθανάσης βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, τον κύριο Χρήστο Μεγάλου. Η παρουσίαση σήμερα αποτελεί ξεχωριστή τιμή, καθώς ήταν καθοριστική συμβολή σας ώστε να λειτουργήσει ξανά αυτός ο χώρος. Τους βουλευτές που βρίσκονται μαζί μας, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ καθηγητή Νικόλα Φαραντούρη, τον Βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δονή και όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Θα καλέσω στο βήμα τη Νάντια Λαρέλη, τη συγγραφέα Νάντια Λαρέλη, η ιδέα της οποίας και η αγάπη της για τον τόπο συνέβαλε ώστε να βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ και να εγκαινιάζουμε αυτή την έκθεση. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ορίσατε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με τιμήσατε με ό,τι τρόπο μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Μέσα σε αυτή την πανδεσία χρωμάτων, τα λόγια μοιάζουν φτωχά και αδύναμα. Δεν μπορούν να περιγράψουν τη χαρά και τη συγκίνηση που νιώθω που βρίσκομαι απόψε εδώ κοντά σας. Το Πανελλήνιο άνοιξε. Το Πανελλήνιο των Απανταχού Ελλήνων, όνομα που πήρε αυτός ο εμβληματικός χώρος όταν ιδρύθηκε μετά την απελευθέρωση του νησιού. Το Πανελλήνιο όλων των Μυτιλινιών και όλου του λεσβιακού λαού ξαναγεννιέται. Εδώ πρέπει να αναφερθώ με ιδιαίτερη έμφαση στον Χρήστο Μεγάλου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, που μια αναπάντηχη συνάντηση στο σπίτι του Θόδωρου Τρίφωνα πριν από λίγο καιρό μας έφερε σήμερα εδώ. Διατύπωσα το αίτημα, ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόφας το υποστήριξε θερμότατα και ο Χρήστος Μεγάλου απέδειξε ότι οι τραπεζίτες όχι μόνο έχουν αισθήματα και ψυχή, αλλά και βούληση και αποφασιστικότητα. Θέλω να πιστεύω ότι και οι άλλοι κλάδοι, οι άλλοι του κλάδου διαθέτουν ανάλογα συναισθήματα και αξιολογούν και στηρίζουν τις πολιτιστικές παραδόσεις και τις εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Ο Χρήστος Μεγάλου και η Τράπεζα Πειραιώς συνετέλεσαν αποφασιστικά στην αναγέννηση του Πανελληνίου. Εξαιρετική η βοήθεια και η στήριξη του Δημήτρη Σιβρή, Διευθυντή του Καταστήματος Μυτιλίνης, του Παναγιώτη Ματζόρου και όλων των στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς. Ιδιαίτερες ευχαριστίες από καρδιάς στο Στρατή Μπουκλή, που όχι μόνο έβαλε πλάτη ο ίδιος και τα συνεργεία του, αλλά το έκανε με πάρα πολύ ενδιαφέρον και συνέπεια. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Παναγιώτη Χριστόφα, τον Δήμαρχο της Μυτιλίνης, που προσωπικά εκείνος και το επιτελείο του βοήθησαν αποτελεσματικά στην πραγματοποίηση αυτού του ονείρου. Ένα όνειρο που πήρε σάρκα και οστά και συνεχίζει την πολιτιστική παράδοση του νησιού. Ο τελευταίος και σημαντικότερος παράγοντας που βοήθησε να πραγματοποιηθεί όλο αυτό το σημερινό θαύμα είναι η Περιτεχνών Καρτέρης, που έδωσε την τελευταία και πιο ουσιαστική πινελιά στο εγχείρημα αυτό. Η Όλγα, ο Λευτέρης και η Ραλού Καρτέρη κατέθεσαν όχι μόνο τα έργα και τις γνώσεις τους, αλλά και την ψυχή τους την ίδια. Τιμούν επάξια την ιστορία της Περιτεχνών και τη μνήμη του ιδρυτή της, του Γιάννη Καρτέρη, του μεγαλύτερου και σεμνότερου, συγγνώμη για τη συγκίνηση, αλλά είναι ο λόγος που είμαστε εδώ σήμερα. Ο μεγαλύτερος και σεμνότερος λιθογράφος στη νεότερη ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα. Όλοι οι συντελεστές στην αναγέννηση του Πανελλήνιου, κατά ένα μαγικό τρόπο, είναι λέσβοι ή έχουν την καταγωγή τους από εδώ. Ο Χρήστος Μεγάλου κατά το ίμιση είναι από το Μανταμάδο, ο Γιάννης Καρτέρης ήταν από την Ερεσό, η Όλγα η Καρτέρη είναι Μυτιλινιά. Μόνο εγώ δεν είμαι από εδώ. Δεν διαθέτω
είμαι καταγωγής από το νησί. Νιώθω όμως ότι αποτελώ μέρος αυτού του τόπου που αγάπησα πολύ και τον λογαριάζω πλέον σαν πατρίδα μου. Ανοίξαμε λοιπόν. Το Πανελλήνιο άνοιξε τις πύλες του και θα πάρουν σειρά και πολλά άλλα. Το Κρυστάλ, το Παλιό Λιμεναρχείο, το Χαλίμπεϊ, το Μουσείο του Θεόφιλου, το Οθωμανικό Λουτρό της Καλονής και η Πινακοθήκη της Μύθυμνας. Έχουν δρομολογηθεί σχεδόν όλα και έπεται συνέχεια. Ας αναβιώσουμε λοιπόν και ας αποτίσουμε το φόρο τιμής που αρμόζει σε αυτόν τον τόπο. Τον τόπο της λεσβιακής άνοιξης, του νομπελίστα Ελίτη και της ιδιαίτερης ομορφιάς. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς για τη μεγάλη σας αγκαλιά και για την απίστευτη αποδοχή σας. Εσάς που βρισκόμαστε εδώ μαζί αυτή τη στιγμή, αλλά και όλους από όλο τον κόσμο. Η αποδοχή σε αυτή την έκθεση και τα θετικά σχόλια ήταν απίστευτος μοχλός για μένα. Να είστε όλοι καλά και πάντα να βρισκόμαστε και να θυμάστε ότι αυτό που μπορούν να κάνουν οι γυναίκες δεν μπορεί να το κάνει κανένας. Όπως είπε και η Νάντια Λαρέλη, ο ρόλος της Τράπεζας Πυραιός ήταν καθοριστικός ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά αυτός ο χώρος, οπότε θα καλέσω στο βήμα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κύριο Μεγάλη για να χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που βρισκόμαστε όλοι εδώ σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Ένα χώρο ο οποίος εμβληματικό, ο οποίος αντανακλά την ιστορία της πόλης, την ιστορία της Μυτιλίνης. Ένα χώρο ο οποίος ήταν δέκτης όλων των μηνυμάτων από το 1916 και μετά, όταν άρχισε να λειτουργεί αυτό εδώ το καφενείο και να γεμίζει την πόλη και να καθορίζει την αστική ανάπτυξη της πόλης αυτής. Ένα χώρο ο οποίος έχει δεχθεί τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Γεώργιο Παπανδρέου, τους διάφορους καλλιτέχνες, λογοτέχνες και ποιητές της πόλης αυτής και της Μυτιλίνης ολόκληρης. Ένα χώρο ο οποίος είχε τις περιπέτειές του, όπως είχαμε σε όλη την Ελλάδα, αλλά και που με αυτή την κίνηση που γίνεται σήμερα αντανακλά την αναζωογόνηση της πόλης. Ήδη λέγαμε νωρίτερα με τον Δήμαρχο και φαίνεται ότι η Μυτιλίνη αλλά και όλη η Λέσβος έχει αρχίσει πάλι και αναπτύσσεται και παίρνει ζωή. Για μας αυτή εδώ η κίνηση που κάναμε σαν Τράπεζα Πυραιός, για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι, αντανακλά αυτή την προσπάθεια που γίνεται να ξαναδούμε την ανάπτυξη στη χώρα, στην Ελλάδα και βέβαια στην Μυτιλίνη, την οποία ομολογώ και εγώ αγαπώ ιδιαίτερα, καθότι όπως είπε πολύ σωστά η Νάντια, είναι με κατά το ίμιση Μυτιλινιός, η μητέρα μου είναι από το Μανταμάδο και κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε στην παιδί όταν είμαστε μικροί, στο Ασπροποτάμι και περνάγαμε ένα μήνα διακοπές από τις οποίες έχω τις καλύτερες αναμνήσεις. Το θυμάμαι εγώ ίδιος το Πανελλήνιο όταν λειτουργούσε, το είχα δει και τις ημέρες που δεν λειτουργούσε, ήταν καθοριστική όπως είπε η Νάντια η επίσκεψη που κάναμε με τον Θόδωρο Τρίφωνα και που μας φιλοξενούσε και άλλους φίλους και το είδαμε απ' έξω από εδώ από την Ερμού και είπα θα το κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το κάναμε μέσα σε 30 Μαΐου έγινε αυτή η επίσκεψη. Το κάναμε πάρα πολύ γρήγορα για τα δεδομένα τα ελληνικά και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Όλοι συνετέλεσαν στο να γίνει ο Δήμαρχος, ο ΔΔΕ, ο Τάσος ο Μάνος που είναι εδώ και ευχαριστούμε,
Αλλά και βέβαια η ομάδα της Πειραιώς που επίσης είναι εδώ και την ευχαριστούμε και κυρίως η Νάντια Λιαρέλη και βεβαίως η Περιτεχνών Καρτέρης. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί μας δώσατε την ιδέα. Εμείς τρέξαμε να υλοποιήσουμε το να μπορέσουμε σε αυτόν εδώ τον εμβληματικό χώρο να είμαστε όλοι πολύ περήφανοι που θα δούμε όλα τα εκθέματα αυτά τέχνης που θα είναι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, όπως έχουμε πει. Και βεβαίως δύο λόγια θέλω να πω για τα σχέδιά μας για το Πανελλήνιο. Το Πανελλήνιο θα παραμείνει ανοιχτό, θα το λειτουργήσουμε σύμφωνα με τους κανόνες οι οποίοι υπάρχουν και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και βεβαίως θα θέλαμε να μπορούμε να είναι και ένας χώρος που παράλληλα θα γίνονται και εικαστικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες αρμόζουν σε ένα τέτοιο κτίριο όπως και ένα τέτοιο κόσμημα για όλη την πόλη όπως αρμόζει στην ιστορία του και όπως αρμόζει στην πόλη της Μυτιλήνης. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα. Η μητέρα μου και η μητέρα μας είναι ο αδελφός μου εδώ, ο Σεραφείμ Μεγάλου και βεβαίως η γυναίκα μου, η Ρουμπίνη Γεωργακοπούλου Μεγάλου. Είμαστε σαν οικογένεια ιδιαίτερα χαρούμενοι και η μητέρα μου από ψηλά είμαι σίγουρος θα είναι πολύ χαρούμενη που είμαστε στη θέση αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε αυτό το χώρο τον ιστορικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, η χαρά είναι μεγάλη σε όλους, καθώς βλέπουμε να λειτουργεί ξανά αυτός ο χώρος και επιθυμία είναι να συνεχίσει να λειτουργεί και φαντάζομαι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει και αυτή το ρόλο της σε αυτό. Σας καλώ στο βήμα για ένα χαιρετισμό. Κύριε Υπουργέ, κύριε Ευρωβουλευτά, κύριε Βουλευτή, καλώς ήρθατε, αγαπητοί προσκεκλημένοι επισκέπτες του τόπου, δημότες που κατακλείσετε σήμερα αυτόν τον πανέμορφο χώρο, ιστορικό χώρο. Κύριε Μεγάλη, Διευθύνων Συμβουλή τη Αποσπηρεώση, κυρία Γιαρέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Η απόψινή βραδιά είναι σημαντική για δύο λόγους. Δύο λόγοι οι οποίοι περιγράφονται και στον τίτλο της έκθεσης, η οποία είναι η τέχνη στο Πανελλήνιο. Ο πρώτος έχει να κάνει με την ίδια την έκθεση, η οποία με πρωτοβουλία της κυρίας Νάντιας Γιαρέλη και της Γκαλερίου Περιτεχνών Καρτέρης συγκεντρώνει έργα από 22 καταξιωμένους ζωγράφους, δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής τέχνης και θα μας δοθεί ευκαιρία και σήμερα και τις επόμενες 15 ημέρες οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι μετά από πολλά χρόνια είναι αρκετοί και περνάμε μια καλή περίοδο όπως αναφέρατε κύριε Μεγάλο, θα μπορούν να τα θαυμάζουν. Σας ευχαριστούμε θερμά για την πρωτοβουλία αυτή. Ο δεύτερος έχει να κάνει με αυτό το χώρο που υπόθηκε, ένας ιστορικός χώρος, το Καφενείο Πανελλήνιο με πάνω από έναν αιώνα ιστορίας, που είναι συνυφασμένος με αυτή την ιστορία εδώ της πόλης, που πριν από λίγα χρόνια εντάχθηκε με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Θα σας διαβάσω ένα τμήμα από το ΦΕΚ του 1990 που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρηταίο. Το εσωτερικός χώρος του Πανελληνίου της Χρυσοδούς Κουντουριώτη και Ερμού με την αρχική επίκληση και το διάκοσμό τους καθώς και χρήστος ως καφενείων επειδή αποτελούν πολύτιμη ζωντανή μνήμη της ιστορίας και της γραφικότητας της παλιάς Μυτιλήνης και παραδοσιακό χώρο ψυχαγωγίας των κατοίκων. Η έκθεση αυτή υπήρξε αιτία και αφορμή το Πανελλήνιο να ανακαινιστεί να ανοίξει ξανά τις πόρτες του και να μας υποδεχτεί σηματοδοτώντας το ξεκίνημα, ελπίζουμε όλοι και το βλέπουμε και σήμερα, μιας νέας εποχής για το χώρο. Αυτό όμως δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς τη συμβολή και την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς και ειδικότερα του Διευθύνοντα Συμβούλου Χρήστου Μεγάλου που αγκάλιασε αμέσως αυτή την πρωτοβουλία. Κύριε Μεγάλου, σας ευχαριστούμε θερμά και στο πρόσωπό σας και όλα τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς και παρακαλώ να αποδεχτείτε ένα μικρό συμβολικό δώρο από το Δήμο για εσάς.
κύριε Μεγάλου. Από εδώ είναι μια ιστορική έκδοση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να περιληφθείτε στους χώρους της έκθεσης, να θαυμάσετε τα έργα των καλλιτεχνών. Η έκθεση θα μείνει ανοιχτή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 11 με 2 το μεσημέρι. Και...